το όνομα της αντικαταστάτριάς του. Τον ξανακαλέσαμε με σκοπό να μας εξηγήσει γιατί μας συστήθηκε ως διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κυρίου Ρέπα, αλλά δεν μας απάντησε ποτέ. Τι λέτε, κύριε Χιόνι, πώς φαίνεται? Ενδιαφέρουσα ιστορία. Επιβλέπων μηχανικός, επειδή αναζητούσαμε, όπως είπε και ο δικηγόρος και οι υπόλοιποι, τον μηχανικό που υπέγραφε. Γιατί αν δεν υπογράψει ο επιβλέπων μηχανικός. Πρέπει να έχει υπογράψει την πιστοποίηση του έργου. Και το πρωτόκολλο παραλαβής. Δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει υπογράψει. Ο οποίος όμως όταν ο επιβλέπων μηχανικός δεν είναι ο μηχανικός που ξέρει ότι θα κλείσει το σπίτι του και θα πάει στη φυλακή, αλλά είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Υπουργού, ο οποίος μάλιστα έχει γίνει και διευθυντής της διεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δηλαδή κάτι σαν τη ΔΕΚΕ. Πάλι λέτε. Όταν και τις δύο θέσεις. Πάλι λέτε. Όταν... Είναι λίγο δύσκολο να έχει και τις δύο θέσεις. Όταν, όχι, όταν περνάς όμως από αυτές τις θέσεις, έχεις πιει από το Άγιο Δισκοπότηρο της εξουσίας, φαίνεται. Και δεν μπορεί να σε αγγίξει τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Έχουμε δίκιο. Γιατί είναι τα δικά μας λεφτά αυτά. Δυστυχώς έχουμε δίκιο. Και αν έχουμε άδικο, ας βγουν να μας το πούν. Ας βγει ο κύριος Ρέπας, ας βγει ο... Δεν το έπαιρνε χαμπάρι. Ο μηχανικός. Ναι, πιστεύω ότι θα βγει ο κύριος Ρέπας, δεν σηκώνει. Έχει ξαναβγεί ο κύριος Ρέπας. Αλλά το θέμα δεν είναι ο κύριος Ρέπας. Ακόμα και αν έβαλε ένα λάθος άτομο στο πολιτικό του γραφείο. Ακόμα και αν ο στέλεχος του Πασόκ συμπεριφέρθηκε έτσι. Η τσιμπίδα του νόμου δεν υπάρχει. Έχουν ασκηθεί διώξεις βάσης του κύριου αυτού. Εδώ είσαι, Λαμπρόπουλος. Ασκήθηκαν διώξεις βάσης. Όχι, είναι στο στάδιο της προανάκρισης. Α, καλά. Δεν έκανε μήνυση ο Λαμπρόπουλος. Δεν έκανε μήνυση ο κύριος Λαμπρόπουλος. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις. Κύριε Ασπρογέραγα, λοιπόν, οι νομικές σας γνώσεις. Πέρα από το, δεν είναι νομικό το θέμα, πολιτικό είναι το θέμα. Και επιτρέψτε μου δύο λεπτά για να τοποθετηθώ συνολικά σε όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ. Συγγνώμη, τώρα όμως πρέπει να γίνει και νομικό. Νομικό είναι το πραγμάτι, αλλά θα σας πω και για αυτό. Ανάκριση, λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν με εξέπληξε το θέμα. Χθες μου πήρε τηλέφωνο η κοπελιά, η κυρία Βλέπω. Χαμογέλασε, μου είπε γιατί χαμογελάτε. Λέω, πάμε εκπλήσει το θέμα. Ας πω γιατί δεν με εκπλήσει το θέμα. Καταρχήν επειδή έχω μια διαδρομή στην αυτοδιοίκηση 20-2. Έχω χρησικτησία. Συνένα. Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 45, όχι τις 17 Νοέμβρη, τα 45 οι απευθείες αναθέσεις πάνε και έρχονται. Και αυτά εγκρίνονται και από τις περιφέρειες και τα λοιπά. Δηλαδή, πάρε 30 Φιλόπουλε, 45. Δεν ξέρουμε από εκεί ποιο είναι το μαρούλι που θα δοθεί και απευθείας αυτά πάνε και στην περιφέρεια και εγκρίνονται. Και γίνεται και κατάτμιση, αν ένα έργο. 45 είναι κατάτμιση. Ναι. Το περισσότερο, λοιπόν, το περισσότερο. Ένα ζήτημα. Γιατί δεν με εξέπληξε το θέμα? Διότι στα χέρια μου, επειδή μου είπε ότι έχετε ένα θέμα με εργολαβία, έχω την αρευθοτυπία της 11ου και το κομμάτι της κυρίας Αριστέας Μπουγάτσου. 37 εκατομμύρια σε υπόγεια διαδρομή. Στον άκτορα για έργα που υπερπιστοποιήθηκαν, πιστοποιήσεις εργασιών που δεν είχαν γίνει, προπιστοποιήσεις που δεν είχαν γίνει συμβατικά, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ο διευθυντής λέει, τέθηκε ο αρμόδιος διευθυντής καθεστώτων. Κύριε Ασπρογιάρακα, επειδή δεν παρακολουθείτε την εκπομπή μας συχνά, χωρίς δεν να επιβλήσω την αξία της κυρίας Μπουγάτσου, ήταν δικό μας θέμα αυτό. Και την παρακολουθώ την εκπομπή, αλλά δεν λέω ότι αυτό λοιπόν δεν το ανακάλυψα τώρα. Ξέρω τη διαδρομή της κυρίας Μπουγάτσου. Αυτοί λοιπόν τέθηκαν. Όχι, λέω, πολύ ορθώς το λέει η συνάδελφος, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο το αναφέραμε επί ένα μήνα σχεδόν χωρίς να το δείχνουμε λόγω συγκυριών και γεγονότων. Δηλαδή και όταν το παίξαμε αυτό το θέμα προφανώς δεν παρακολουθήσετε την όλη ιστορία. Ενδεχόμενα ναι, αυτό ναι. Λέω λοιπόν ότι ο προϊστάμενος διευθύνων σας υπηρεσίας και ο επιβλέπων λέει μηχανικός τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είχαν γίνει καταγγελίες πάλι εδώ, στον Υπουργό Ρέπα, Οικονομικών Τέος Παπακοσταντίνου, Υφυπουργό Βούγια και Τσιόκα και στο Γενικό Επιθεωρητή της Δημόσιας Διοίκησης Ρακιτζή. 24 του 11, ύστερα από ένα χρόνο, έστειλε το φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Και στον, ο Υπουργός Υποδομών στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στις 29 Τετάρτου του 11. Αυτή είναι η διαδρομή αυτής της ιστορίας. Ο άκτορας αυτά τα λεφτά τα έχει πάρει
Και να πω κάτι για το νομικό που είπε και η Κιμ και οι υπόλοιποι. Σας λέω λοιπόν και κλείνει πολύ σωστά ότι με τον νόμο που τροποποίησε τον ποινικό κώδικα, είτε υπερπιστοποίησης έχουμε, είτε πιστοποίησης εργασιών που δεν γίνανε, είτε έχουμε δηλαδή απιστία, είτε απάτη, είτε οτιδήποτε, εφόσον αυτά τακτοποιηθούν στο αστικό μέρος, με οποιονδήποτε τρόπο, όχι στα 37 εκατομμύρια, δεν ξέρω σε τι άλλο, τα θέματα κλείνουν. Είναι ο εξοδικαστικός ποινικός συμβασμός, για τον οποίο θα έχετε ακούσει και ξέρετε. Έχουμε, πριν πάμε στα σχόλια για τα email που έχει στείλει ο κόσμος, να σας πω λοιπόν νωρίτερα, σας έλεγα τώρα που καταστάθηκε εδώ το πρόβλημα το διαδίκτυο, ότι όσοι δεν είχατε συνηθίσει διαδικτυακά να παρακολουθείτε τηλεόραση και ραδιόφωνο, είναι η ώρα να το κάνετε. Και επειδή πιθανόν να σας εγκαταλείψουμε από την τηλεόραση και να μην έχετε την δυνατότητα αυτής της επαφής και της επικοινωνίας, και επειδή ακούω πολλά παράπονα, σας είπα ότι η ευχή μου είναι να επιστρέψουμε. Διαφορετικά εδώ, στο Zoogla.gr. Και θα δείτε τώρα, θα σας δείξει εκεί πόσο απλό είναι. Ανεβάζοντας, μην δείχνετε εμένα, δεν έχει νόημα τώρα. Ανεβάζοντας τη σελίδα λοιπόν, λίγο παραπάνω. Zoogla.gr εδώ πάνω. Εάν ανέβασε τη σελίδα λίγο, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε κυρία Κιμ. Όχι, στο όταν να ψάξετε τίποτα κανονικά άλλο, το βρίσκετε αμέσως. Πατάτε λοιπόν εκεί αριστερά που λέει ραδιόφωνο και μόλις το πατήσετε θα καταλάβετε ότι είναι πανεύκολο να μπείτε μέσα και εκεί ακριβώς υπάρχει μία οθόνη. Δίπλα υπάρχει ένας χώρος που μπορείτε να γράφετε. Οι φίλοι μας στο chat γράφουν τώρα, οπότε θα δείτε και τα μηνύματά τους. Αν βάλει ένα, το όνομά της είναι ψευδόνυμο η Κιμ, θα ανοίξει και αν σηκώσει λίγο ακόμα την όλη ιστορία για να μπούμε στην οθόνη, θα πατήσει και ένα κουμπάκι που θα ανοίξει η οθόνη. Ήδη γράφουν εκεί και μπορεί να σταψέλουν κιόλας χοντρά. Δεξιά λοιπόν μπορεί, βλέπετε την εκπομπή ήδη τώρα. Και πατώντας ένα κουμπί εκεί θα γεμίσει όλη η οθόνη και θα βλέπετε μόνο την οθόνη, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχει κατορθώσει ακόμα να το καταφέρει. Λοιπόν, όχι, αυτή είναι η διαδικασία. Είναι όχι, πολύ απλά απλή. Εμείς δείχνουμε τώρα στην εκπομπή την ίδια εικόνα και φαίνεται σαν να είναι διπλό, ναι. Γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, αυτή η οθόνη λοιπόν που βλέπετε είναι η οθόνη τηλεόραση ουσιαστικά του Zoogla.gr. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα και να υπάρχει μια πιο δραστική σχέση. Δηλαδή, να μην ακούνε μόνο, να μην ακούτε τους πολιτικούς, αλλά να τους ταχώνετε κιόλας και να βλέπουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι γράφεται εκεί πέρα, σε αυτό το υπέροχο τσάτο, που είμαι σίγουρος ότι ταχώνουν ήδη. Κυρία Κίλιαν, για διαβάστε εκεί τι γράφουν. Να, για δείτε, να, είναι ευκαιρία να δείτε τι σας γράφουν. Καλημέρα στο πάνελ. Καλημέρα, αυτό είπαν μόνο. Δεν νομίζω ότι λένε καλημέρα στο πάνελ. Είμαι σίγουρος ότι τα χώνουν. Όχι, τι λέτε τώρα. Δεν μασάνε αυτοί, Μάκη, δεν υδρώνει το αυτί τους. Να, το βλέπετε λοιπόν. Δεν είναι για μας, για αυτούς τα φάγανε. Μαζί τα φάγατε. Να βλέπετε την οθόνη λοιπόν εκεί, διπλή οθόνη και βλέπετε μια υπέροχη εικόνα. Γεια σας από Μόντρεαλ. Γεια σου Μόντρεαλ. Και αυτός είναι ο λόγος, ο σημαντικότερος λόγος που οι εκπομπές μας, η Τζοάννα από το Λονδίνο, αποκτούν μια παγκοσμιότητα. Γεια σου και εσένα Τζοάννα από το Λονδίνο και όλοι οι υπόλοιποι. Μια παγκοσμιότητα η οποία δεν υπάρχει φυσικά σε αυτή την τηλεόραση του σήμερα. Είναι πολύ ωραίο να σε βλέπουν από την Κίνα, από το Μόντρεαλ, από από Μυτιλίνη, από Πάτρα μας γράφουν τώρα. Από τον κόσμο ολόκληρο και βλέπετε ότι είναι μέσα. Από Δράμα. Και σας παρακολουθούν και είναι πολύ όμορφο Βρυξέλλες. Αυτό. Αυτή είναι η εικόνα του Zoogla.gr. Και βέβαια θέλω μόνο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που τα αγκάλιασε και το πήγε εκεί που το πήγε. Δείτε Σουηδία, λοιπόν, Λακωνία, συνεχίζω εγώ, Κο. Δείτε λοιπόν τα ολιγομελή κυβερνητικά σχήματα τα οποία υποσχέθηκαν δήθεν για να προστατεύσουν την οικονομία, δηλαδή να κόψουν του ταξιτζή το μεροκάματο και της καθηγήτριας επίσης και των υπολείπων βεβαίως, είχαν ως αποτέλεσμα μόνο σε 8 υπουργεία να διαθέτουμε το 2010 160 συμβούλους. Τι συμβουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Επιπάντως. Δηλαδή έτσι τόσο στραβά που πάει όλο το πράγμα, τι δουλειά κάνουν οι 160 σύμβουλοι? Αργομιστία. Είναι αυτές οι αργομιστίες, είναι οι εξυπηρετήσεις των φύλων,
είναι οι εξυπηρετήσεις των κομματόσκυλων. Αυτό είναι τίποτα άλλο, διότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι...